Έχουμε συνηθίσει τα πιάνα να τα βλέπουμε σε αίθουσες μουσικής, στα μέγαρα μουσικής, σε χώρους συναυλιών. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τώρα να συγκεντρωθούμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπή με θάλασσα, με τέτοιες ωραίες μουσικές. Βέβαια, απορείτε κι εσείς και εγώ απορώ πώς ανέβηκε το πιάνο στο ισιοφόρο. Πάμε να μας το εξηγήσει η πιανίστρια και εμπνευστής του project για το οποίο θα μιλήσουμε, η κυρία Ξιδιά, η κυρία Έλενα Ξιδιά. Τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ καλά. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι είμαστε μια ομάδα 2 ατόμων ουσιαστικά, οπότε θα μιλάω στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, περιλαμβάνοντας εμένα και τον κύριο Πασχάλ Μάντι, που είναι ο σκηνοθέτης μας. Πάρα πολύ ωραία. Το κόνσεπτ μας που έχει ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο, είναι ιδιαίτερος δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς πρέπει να μεταφέρουμε κάθε φορά ένα πιάνο στα πιο απλά. Συγγνώμη, πώς ανεβάσατε το πιάνο στο ιστιοπλοϊκό, θέλω να μας πείτε. Και δεν το έχετε πάει μόνο εκεί. Το πιάνο το έχετε πάει στα πιο απίθανα μέρη, έτσι. Το πιάνο μας έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά σημεία. Βλέπετε ήδη τα μετέωρα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Όπου ανέβηκε το πιάνο πάνω σε βράχους. Έχουμε πάει σε λίμνες, έχουμε πάει σε καταράκτες. Είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη απήχηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Ξεκινήσαμε μόνο έχοντας μία ιδέα και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε πραγματικά χιλιάδες followers στο Instagram. Αναλαμβάνουμε καθημερινά δεκάδες μηνύματα και υποστηρικτικά σχόλια για αυτό που κάνουμε. Μηνύματα που προέρχονται πραγματικά από κάθε σημείο της γης. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ικανοποίηση ότι προσφέρουμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι στο να παρουσιάσουμε τα ωραιότερα σημεία της Ελλάδας σε όλο πραγματικά τον πλανήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε, κυρία Ξιδιά, για ένα project που ουσιαστικά παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν της χώρας, τις ομορφιές της Ελλάδας. Ακριβώς. Τη θάλασσα, τα βουνά, τα μετέωρα είδαμε, καταράκτες. Ακριβώς. Τις λίμνες, τα πάντα. Αυτή είναι η ιδέα του project. Η ιδέα είναι ακριβώς αυτή, να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας,
όλα τα σημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας μέσα από αυτά τα εναλλακτικά βίντεο. Είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε αντιμετωπίσει κρύα, όπως βλέπετε τώρα στη λίμνη Πλαστήρα που είχαμε πάει στα χιόνια τον Ιανουάριο, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες μεταφοράς του πιάνου. Όμως η απήχηση και, όπως σας είπα πριν, όλα αυτά τα μηνύματα μόνο μας σωθούν στο να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σήμερα εδώ. Το συγκεκριμένο βίντεο τώρα, το καινούριο της Σκιάθου που παρακολουθείτε, ναι, έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου για την τουριστική προώθηση του νησιού. Σας έχουν ζητήσει και από άλλους δήμους? Μας έχουν ζητήσει και είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε και εμείς ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δήμους, περιφέρειες, όποιος επιθυμεί να αναδείξει τα σημεία της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να συνεργαστούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είμαστε σε ένα πυρετό. Φανταστείτε ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια χρονιά με τεράστιους περιορισμούς. Με όλα τα προβλήματα και τους περιορισμούς. Οπότε επιλέγετε, πέρα το ότι είστε σε όλα τα βίντεο και πολύ όμορφοι και πολύ εντυπωσιακοί παρά όλες τις δυσκολίες, τις μουσικές πώς τις επιλέγετε? Σκέφτεστε το μέρος, τι θα παίξετε σε κάθε σημείο? Βέβαια, φυσικά είναι όλα μεταξύ τους συνδεδεμένα. Η μουσική που επιλέγεται κατά βάση από μένα ως μουσικός, αλλά συζητιέται πάντα στο να ταιριάζει στην εικόνα μας, με το περιβάλλον μας, να συνάδει με τη φυσική αυτή ομορφιά. Προσωπικά το ρεπερτόριο μου καλύπτει τα πάντα, δηλαδή παίζουμε ελληνικά, θα παίξουμε και ξένα, θα παίξουμε και κλασικά, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Αρκεί να είναι κάτι που μας ταιριάζει και που θα βοηθήσει στην πρόθεση όλο αυτό που κάνουμε. Εάν μου επιτρέπετε μόνο για τη Σκιάθο, ναι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Τζούμα, να ευχαριστήσω πολύ το Σκιάθος Live, φυσικά την αγαπημένη σχεδιάστρια Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία αγαπάει την Ελλάδα και μας υποστηρίζει πάντα τον πολιτισμό. Και βλέπουμε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ταξίδια με το πιάνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Ξηδιά. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.